Η ξηρασία πλήττει δραματικά τις γεωργικές καλλιέργειες στη Νότια Ευρώπη, προκαλώντας ιδιαίτερη οικονομική ζημιά, για παράδειγμα στην Ισπανική Ήπεθρο. Αυτή ωστόσο η κατάσταση εναλλάσσεται με εκτεταμένες πλημμύρες όπως αυτές που παρατηρήθηκαν τον Μάιο στην Ιταλία. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Και αυτή, με τη σειρά της, μπορεί να προκαλέσει επισιτιστική κρίση με άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η έλλειψη βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με το τρέχον επίπεδο εκπομπών στην Μεσόγειο και την μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισπανία σε απώλεια του 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα πέσει 17% αν η μέση τιμή της θερμοκρασίας παγκοσμίως ανέβει κατά 3 βαθμούς. Το πρώτο μέτωπο στην καταπολέμηση της ξηρασίας είναι η γεωργία και η ικανότητά της να προσαρμοστεί για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτων από τις αρδευόμενες καλλιέργειες σε αυτές που θα αξιοποιούν κυρίως το νερό της βροχής. Το μέλλον των αγροτών θα είναι να προσαρμοστούν σε αυτήν την κλιματική αλλαγή, σε αυτές τις κλιματικές συνθήκες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα τελευταία 50-60 χρόνια έχει τριπλασιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός και έχουμε την υποχρέωση να υπάρχουν τρόφιμα για την κάλυψη των αναγκών όλου αυτού του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ξηρασία είναι μεγαλύτερη στην Μεσογειακή Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ισπανία, όπου το 75% της επιφάνειάς της βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο ερημοποίησης, σύμφωνα με το συντονιστικό των αγροτικών και κτηνοτροφικών οργανώσεων. Πιστεύω ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε τόσο παραγωγικοί όσο είμαστε τώρα. Αλλά με το νερό που έχουμε τώρα ή με αυτό το λιγότερο νερό ή τις μικρότερες ποσότητες νερού που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, μέσω της αποτελεσματικότητας στην χρήση του. Πρέπει να είμαστε όλο και πιο βιώσιμοι με λιγότερους πόρους από αυτούς που τώρα διαθέτουμε. Οι υδροβιότοποι που είναι φυσικά καταφύγια όπως η Ντονάνα στην Ανδαλουσία εμφανίζονται ως βασική στρατηγική θησαυρή για την διατήρηση της φύσης και την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.